sfida scura e fila di te d'un piano. Στις 19 Αυγούστου του 1936, το ξημέρωμα στη Γρανάδα, εκτελεστικό απόσπασμα 12 ατόμων, πυροβολεί και σκοτώνει τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γιατί τον σκότωσαν, γιατί τον γελαστό τον ποιητή μες του Βιθνάρ το ρέμα. Μα επιτέλους πια, ο καθής γνωρίζει πως από καιρό τώρα και προπαντός στα χρόνια τα δικά μας, τα σακάτικα, ήθιστε να δολοφονούν τους ποιητάς. Έτσι έγραψε ο ζωγράφος και ποιητής Νίκος Εγκονόπουλος για την εκτέλεση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα, κλαίνε κι οι πέτρες της ακόμα. Ο Οδυσσέας Ελίτης ήδη από το 1942 έλεγε σε συνέντευξή του πως θεωρεί τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα τον σημαντικότερο λυρικό της σύγχρονης Ευρώπης. Και λίγο αργότερα έγραφε: «Γεια σου Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, η πιστολιά που σε σώριασε στον πέτρινο τοίχο του χωριού της πατρίδας σου τίποτε δεν κατάφερε να κάνει. Του λαού η δύναμη που αγάπησες ανασταίνει τώρα τα λόγια σου για πάντα και ξέρεις εσύ πόσο το δάκρυ ενός χωριάτη αξίζει περισσότερο από όλα τα βραβεία των Ακαδημιών». Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Ο Νίκος Καβαδίας, μαθαίνοντας για την εκτέλεση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, γράφει ένα ποίημα που έχει για τίτλο του το όνομα του Ισπανού ποιητή. Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Και ο Νίκος Καρούζος στο ποίημά του Μουλέτα δεν ξεχνάει: «Δωρεάν η ζωή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, δωρεάν ο θάνατος, αυτό το άλικο πανί δεν έχει πάντοτες αγαθή βεβαιότητα». Κι αν είναι κάτι που ζητώ, δε μου στεγνιάζει εσένα, ναι. Ζητάω εκείνο που ζητώ, ζητάω την ίδια εμένα, ναι. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εκτέλεση του Λόρκα από τους Ισπανούς φασίστες του Φράνκο, στις 19 Ιουλίου του 1937, στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των Λογοτεχνών για την Υπεράσπιση του Πολιτισμού ενάντια στον Φασισμό, ο στρατής Τσίρκας μαζί με τον Αμερικανό ποιητή Λάγκστον Χιούς συντάσσει τον όρκο στο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Λουί Αραγκόν διαβάζει τον όρκο στο συνέδριο κατά χειροκροτούμενος. «Στο όνομά σου Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που πέθανε στην Ισπανία για τη λευτεριά του ζωντανού λόγου, εμείς οι ποιητές από πολλές χώρες του κόσμου που μιλάμε και γράφουμε σε διάφορες γλώσσες, ορκιζόμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί πως το όνομά σου δεν θα ξεχαστεί ποτέ πάνω στη γη και στο όνομά σου όσο που θα υπάρχει τυραννία και καταπίεση να τις καταπολεμήσουμε, όχι μονάχα με τον λόγο, μα και με τη ζωή μας». Φύγε από τον δρόμο περιστέρι, γιατί θα βγω κι εγώ κυνήγι, κι αναστοχήσι μου το χέρι, θα είναι η ζωή σου τόσο λίγη. Ο Νίκος Καζαντζάκης, μαθαίνοντας για τη δολοφονία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, γράφει στην εφημερίδα Καθημερινή όπου εργαζόταν ως ανταποκριτής: «Ο Λόρκα στον αδελφοκτόνο πόλεμο σκοτώθηκε, τον σκότωσαν, θερίστηκε μία από τις μεγαλύτερες ποιητικές ελπίδες του καιρού μας». Σαν γεμίσει το φεγγάρι
κι ασημένιο ρίξει πάγο με τον πυρετό στο αίμα. Φεύγω για το Σαντιάγο. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε το 1898 και έζησε μόνο 38 χρόνια. Αλλά αν διαβάσει κανείς όλα όσα έκανε και όλα όσα έγραψε, θα καταλάβει και γιατί τον σκότωσαν και πόσα είχε ακόμα να μας δώσει. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα έγραψε ποίηματα και εξαιρετικά θεατρικά. Το θέατρο, έγραφε, είναι ποίηση που σηκώνεται από το βιβλίο και γίνεται ανθρώπινη. Και όσο γίνεται ανθρώπινη, μιλάει και φωνάζει, κλαίει και απελπίζεται. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα έγραψε τραγούδια. Δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει πιάνο ούτε να ζωγραφίζει. Λάτρεψε το φλαμένκο και την παράδοση του τόπου του. Λάτρεψε και την αλήθεια της ζωής. Μίλησε και έγραψε για τον ντουέντε. Αυτό που στην αληθινή τέχνη δεν εξηγείται, αλλά μόνο νιώθεται. Αυτό που, όπως έγραψε, κάνει το αίμα να καίει σαν λιωμένο γυαλί, που εξαντλεί και εξαφανίζει τη γλυκιά γεωμετρία που μάθαμε, που θρηματίζει όλες τις τεχνοτροπίες. Η έρωτα που πέταξε και δεν γυρίζει. Η έρωτα που χάθηκε μες στον αέρα. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στάθηκε απέναντι στην αδικία, τον φασισμό, την εκμετάλλευση. Εγώ, έλεγε, πάντα θα είμαι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτα που έχουν. Στις 19 Αυγούστου του 1936, οι φασίστες του Φράνκο εκτέλεσαν τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα για τις ιδέες και για τον τρόπο που ζούσε. Τον πέταξαν σε ομαδικό τάφο. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί η σωρός του. Την ημέρα της δολοφονίας του, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα ήταν 38 χρονών. Είναι κόκκινο σαν αίμα, σαν ανοίγει το πρωί και η δροσούλα δεν τ' αγγίζει, από φόβο με καεί. Ανοιχτό το μεσημέρι σαν κοράλι, σαν παιδί, και στα τζάμια μαγεμένο σκύβει ο ήλιος να το δει. Άσπρο γίνεται κι ν' άσπρο κοχυλάκι του γυαλού, σαν λιπόθυμα ημέρα στις βιολέτες του νερού. Σημάνει νύχτα τη φλογέρα τη γλυκιά και τα αστέρια αλλάξουν θέση στο ουρανού την ατμοσιά. Πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αγέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά θα μαραθεί. Πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αγέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά θα μαραθεί.